Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω ένα unboxing με διαφορετικό setup. Όπως έχετε καταλάβει, συχνά πυκνά τα εναλλάσσω ανάλογα με τα κέφια μου. Σήμερα θα δούμε αυτό εδώ το πράγμα. Ήδη έχετε δει 2-3 τέτοια στο κανάλι μέχρι τώρα νομίζω, ή αν δεν έχετε δει θα τα δείτε κάποια στιγμή σε eBay unboxing. Το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει από GearBest. Είναι ένας βραχίωνας, όπως βλέπετε ήδη υπάρχει ένας βραχίωνας εδώ για το μικρόφωνο, έχω πάρει άλλο ένα βραχίωνα στον οποίο έχω βάλει ένα φωτιστικό και κάποια στιγμή είδατε, θα σας δείξω, αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν το είχα πάρει και σας είχα δείξει ένα unboxing για το tablet, ήθελα να βάλω να το προσαρμόσω πάνω σε ένα βραχίωνα. Να έρθει και ο βραχίωνας και να σας το ανοίξω να το δούμε όλοι μαζί παρέα. Λοιπόν, μαζί βέβαια πήρα και κάτι άλλο, είναι μία θήκη. Θα σας τη δείξω και αυτή, μάλλον θα σας δείξω πρώτα αυτή, δύο λεπτάκια. Να δείτε, γενικά είναι, πιστεύω ότι οι συγκεκριμένες θήκες με έχουν βολέψει, είναι η τρίτη που παίρνω, πριν σας δείξω το βραχίωνα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό εδώ, θα μου πεις, είναι ένα τσιμφουντάκι, τι στο καλό κάνει αυτό εδώ το πράγμα. Λοιπόν, αυτό εδώ, όπως βλέπετε, είναι μια τσάντα για να βάζουμε τα καλώδια μας μέσα, τα USB μας, τους φορτιστές μας. Με έχει καταβολέψει, είναι η τρίτη που παίρνω. Γενικά έχω γεμίσει όλο τον τόπο καλώδια, οπότε ήθελα χώρο να τα τακτοποιώ και πιστέψτε με, δεν υπάρχει πιο βολικό πράγμα. Υπάρχει και είναι πάρα πολύ βολικό. Και α, σας δείξω το βραχίωνα τώρα. Το βραχίωνα αυτό τον πήρα από το GearBest. Μπορώ να πω ότι με έχει καταβολέψει όσο δεν πάει. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, να τον ανοίξω κιόλας. Το χρώμα του είναι διαφορετικό. Όλοι οι βραχίονες που έχω πάρει μέχρι τώρα είναι μαύροι. Αυτόν εδώ ήθελα να τον πάρω κόκκινο. Έχει μέσα αυτήν η βάση στήριξής του. Ouch. Το μικρόφωνο, λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι που έχει μέσα, συγγνώμη για τον ήχο, είναι αυτό εδώ. Εδώ πάνω μπαίνει ο βραχίωνας και αυτό πιάνει στο γραφείο μας. Γενικά πιστέψτε με, όσοι έχετε μικρόφωνο ξέρετε τι, πόσο πολύ πρακτικά είναι όλα αυτά. Λοιπόν, ένα άλλο κομμάτι που έχει μέσα είναι αυτό. Είναι για μικρόφωνα τα οποία είναι αυτά τα μακρόστενα, δεν ξέρω πώς είναι. Για πυκνοτικό δεν κάνει πάντως. Για πυκνοτικό απλά στερώνει σε άλλη βάση. Και αυτό που χρειάζεσαι για το πυκνοτικό σου μικρόφωνο όλο και όλο είναι, επειδή πολλές φορές δεν υπάρχει, αυτό εδώ. Αυτό εδώ στερώνεται εδώ πάνω και εδώ πάνω μπαίνει το πυκνοτικό μικρόφωνο. Πολύ πρακτικό, γενικά είναι από τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ. Και ο βραχίωνας, ο οποίος, να σας πω την αλήθεια, ήθελα να είναι κόκκινος έτσι, γιατί απλά για κάτι διαφορετικό, είναι αυτός εδώ. Εδώ πέρα μπαίνει το μικρόφωνο, γενικά είναι αρκετά σταθερή. Έχουν βιδούλες εδώ πέρα, οι οποίες βιδώνουν και τον σταματάνε. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να τον σταματήσω μια, σε ένα σημείο. Μπορώ να το σφίξω ή να το χαλαρώσω ανάλογα με το πώς θέλω να είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα μπαίνει μέσα στη βάση, δηλαδή θα μπει εδώ, βιδώνει και γενικά είναι από τα πιο πρακτικά πράγματα που υπάρχουν. Γενικά ακούστε με, όσοι έχετε μικρόφωνα σίγουρα θα το εκτιμήσετε παραπάνω και δεν είναι μόνο για μικρόφωνα. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ αυτό το πήρα για να στερεώσω το tablet, δηλαδή για παράδειγμα θα μπει εδώ πέρα, θα το στερώσω πάνω και θα είναι κομπλέ, το οποίο θέλει βέβαια λίγο φτιάξιμο, αλλά εντάξει. Όπως και να έχει, νομίζω καταλάβατε τι θα κάνω. Έχω κάνει και ένα φωτιστικό, ίσως να το δείτε στο PC Magas, ίσως και όχι. Θα δω πως σας το φτιάξω. Ελπίζω να σας άρεσε ένα unboxing, μπαμ μπαμ, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά ήθελα να σας δείξω ότι υπάρχουν και αυτές οι εναλλακτικές και η τιμή τους, ας πούμε αυτό εδώ κάνει 10 ευρώ. Προσέξτε όμως, υπάρχει εξής παγίδα, από το GearBest τουλάχιστον, γιατί υπάρχει και στο eBay με 10-11 ευρώ ακριβώς το ίδιο. Εάν το πάρεις με 10 ευρώ, έχει κάποια που έρχονται με δωρεάν μεταφορικά. Θα δείτε κάποιοι με 4 ευρώ.
Προσέξτε όμως, αυτοί που θα δείτε τα ίδια με 4 ευρώ, κοιτάξτε λίγο στα μεταφορικά. Τα μεταφορικά τους είναι γύρω στα 40 με 50 ευρώ. Γι' αυτό προσέξτε πριν πάτε να κάνετε μια αγορά, έτσι. Τσακ τεκνά, ο Κώστας, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.